ήταν μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αφού θεωρήθηκε ως ένα από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα. Το 2008 μια 24χρονη δασκάλα βρήκε φρικτό θάνατο όταν ο ίδιος ο σύζυγός της την αποκεφάλισε ενώ περιέφερε το κεφάλι της στους δρόμους της Σαντορίνης. Όταν οι συγγενείς του θύματος πληροφορήθηκαν ότι η σειρά 10η εντολή, οι ιστορίες της οποίας είναι εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα, επρόκειτο να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας να απαγορευτεί η προβολή του επίμαχου επεισοδίου. Η οικογένεια δεν ήθελε να ξαναζήσει αυτό το περιστατικό που είναι πρόσφατο. Δηλαδή, αυτό το περιστατικό έγινε το 2008, τα δικαστήρια τελείωσαν τελευταία. Οπότε η οικογένεια, ενώ το είχε ξεχάσει, εν πάση περιπτώσει, το είχε αποθήσει στη μνήμη της κάπως. Δηλαδή με την έννοια προσπαθούσε να μην θυμάται το περιστατικό αυτό μετά την απώλεια της κόρης και αδερφής. Ήρθαν κάποιοι τώρα εδώ να τις το υπενθυμίσουν. Να τις υπενθυμίσουν ότι έγινε αυτό και να το αναπαραστήσουν σαν περιστατικό, σαν φρικιαστικό ας πούμε περιστατικό. Όλα άρχισαν όταν κυκλοφόρησε σε διάφορα site μια φωτογραφία από τα επόμενα γυρίσματα του Πάνου Κοκκινόπουλου. Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης υποστηρίζει πως το επεισόδιο δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Σαντορίνης και πως πρόκειται για παρεξήγηση, αφού η φωτογραφία που αναρτήθηκε δεν αφορά στο συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά σε μια άλλη υπόθεση που έγινε στην Ιρλανδία. Είναι μια μικροκτονία. Δεν έχει σχέση με την ιστορία της Σαντορίνης. Τώρα, επειδή θα κάνουμε ένα επεισόδιο, το οποίο είναι βασισμένο σε δύο πράγματα. Μια ιστορία που είναι στην Ιρλανδία πέρσι και ταυτόχρονα με το ιστόρημα που λέγεται ο Συλλέκτης. Είναι ένας παρανοϊκός ο οποίος συλλέγει κομμάτια γυναικών για να φτιάξει την ιδανική γυναίκα, κατά αυτό. Και μέσα στα κομμάτια ένα κεφάλι. Αυτό κάναμε τεστ λοιπόν με τον άνθρωπο που κάνει τα σφαίρες, και φτιάξαμε ένα κεφάλι να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Κάποιος πήρε μια φωτογραφία ή κάποιες φωτογραφίες και δημοσιεύσαν σε κάποια site, δεν έχουν σχέση ούτε με εμάς, και αυτοί νομίζουν ότι κάνουν την ιστορία της Σαντορίνης. Αυτό είναι όλο. Πρακτικά μέτρα για ανύπαρκτο πράγμα. Δεν υπάρχει επεισόδιο τέτοιο. Το θεωρώ χάζο. Δηλαδή μια παραπληροφόρηση. Η θεία της άτυχης κοπέλας, μιλώντας στην εκπομπή μας, αναφέρθηκε στους λόγους που η οικογένεια προέβη σε ασφαλιστικά μέτρα. Ξέρετε κάτι, αυτό το πράγμα εμάς μας πονάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Προσπαθούμε να σταματήσουμε ένα έργο που θα γυριστεί, που έχει γυριστεί, να προβληθεί. Μην ξανααναβιώνουμε πάλι το θάνατο της μικρής στην ίδια ένταση με αυτό που είχαμε βιώσει πριν από 6 χρόνια. Ξέρετε ότι χθες με πήραν από την Αμερική τηλέφωνο για όλη αυτή την ιστορία που έχει ανακοινήσει ο κύριος Κοκκινόπουλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παίρνεις μία ιστορία, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παίρνεις μία ιστορία, μία δολοφονία τέτοια που δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη και πας να την κάνεις έργο για να βγάλεις λεφτά από τον πόνο του άλλου. Πώς το βλέπετε εσείς. Και επειδή κάναμε ασφαλιστικά μέτρα, γι' αυτό το λόγο το γύρισε και είπε ότι δεν είναι αυτό, είναι ένα Frankenstein, είναι ένα αμόκ, μία ιστορία άσχετη. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ποια είναι η ουσία και ποια είναι η αλήθεια. Εμείς δεν είμαστε τρελοί ξαφνικά να σηκωθούμε και να κάνουμε, πώς το λένε, ασφαλιστικά μέτρα. Εμείς θέλουμε να πάψουμε να πονάμε, να πάψουμε να γυρνάμε το μαχαίρι στην πληγή μας, το καταλάβατε. Είναι απλά τα πράγματα. Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει πως οι συντελεστές της σειράς ετοιμάζονταν να γυρίσουν το επεισόδιο, αλλά τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αυτά που έβαλαν φρένο. Υπήρχαν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Ετοιμάζονταν να γυρίσουν αυτό το περιστατικό, το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τη λένε μία αναπαράσταση στη τηλεφωνία της άδειας. Οι ίδιοι βέβαια λένε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, γιατί αυτά είναι άλλα site, δεν είναι τα δικά μας. Αρνούνται το επεισόδιο, δεν κάνουν κάποια αλλίωση του επεισόδιου, αρνούνται το ίδιο το επεισόδιο. Αυτό που λέει θα το έδειχνα στο δικαστήριο, θα έλεγε ότι εμπνευστήκαμε από εκεί. Όχι για να σπαθιάζουν μια υπόθεση που είναι τελείως άσχετη με το περιεχόμενο. Γι' αυτό δείχνει ότι δεν λένε αλήθεια, κατά τη γνώμη μου. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος μάλιστα αναφέρει πως και στο παρελθόν του ζητήθηκε από συγγενείς θύματος να μην αναβιώσει μέσω των σειρών του το τότε έγκλημα. Πολύ παλιά, το 1993, είχε πάρει τηλέφωνο ο πατέρας της Ζωής Φραντζή και παρακάλεσε να μην κάνω ποτέ αυτό το επεισόδιο γιατί δεν μπορούσε να ξαναζήσει αυτή την ιστορία. Και ποιο είναι το λόγο, να μην το κάνω ποτέ και δεν το έκανα ποτέ. Και από τότε αποφεύγω ιστορίες που φωτογραφίζουν. Δες τα επεισόδια που έχουμε κάνει. Μπορεί να σας θυμίζουν κάτι, αλλά δεν είναι ποτέ αυτό το κάτι.
Το έγκλημα στη Σαντορίνη είχε προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία. Η 24χρονη δασκάλα έπεφτε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, ο οποίος έπαθε αμόκ, μάλιστα κάποια στιγμή προκάλεσε και τροχαίο, όταν στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς, έκλεψε το περιπολικό, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο γυναίκες γιατροί. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το δευτεροβάθμιο μεικτό ορκωτό εφετείο Αιγαίου για την ανθρωποκτονία και σε 25 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον των δύο γιατρών που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα.